Μα είναι δυνατόν να μην μπορείτε να μου βρείτε έναν ανώμαλο αρχιμανδρίτη? Έστω έναν γιατρό, έναν πολιτικό μηχανικό, έναν δικηγόρο. Τόσους έχει εκεί έξω. Εγώ να πάω θα βρω. Τι σας πληρώνω? Πού είσαι ρε πουλάκι μου κι εσύ? Πού είσαι? Άστα πατέρα. Είχα μπλεξίματα εδώ έξω στην πόρτα στο κανάλι. Τι έγινε? Ήταν ένας τυπάς περίεργος με κόκκινα μαλλιά και περμανάτ. Ναι. Και με κοίταζε έτσι, ξέρεις, κάπως. Και μου λέει, γλυκό αγοράκι, ήθελα να δω συνέντευξη αποκλειστική, λέει, στο κανάλι. Το περίεργο είναι ότι φορούσε και ράσα. Τον πλάκωσα στις κλωτσιές και τον έδιωξα. Τι έκανε στις κλωτσιές? Ναι. Να ξέρεις τι μου έκανες. Γιατί... Από πού πήγε? Προς τα πού έφυγε? Πάτε! Πάτε με την Μα δεν ακούω ρε παιδιά, δεν ακούω, δηλαδή ακούω ένα συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, παράσει το ένα στο τίμα, ξέρω, δεν ακούω τον Δήμαρχο. Θα πρέπει να συνομιλήσω με τον άνθρωπο ρε παιδιά. Σας μιλάω μια ώρα, τώρα έφυγε. Τώρα σας ακούω. Κύριε Δήμαρχε, με ακούτε? Τώρα σας ακούω καθαρά, μάλλον έφτιαγε το πριόνι, δαιμονισμένος. Για να ξέρω ποιο να ξεχέσω κιόλα. Κοιτάξτε, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, κύριε Δήμαρχε. Έχω την πληροφορία ότι θα κόψετε κάποια δέντρα. Είναι αλήθεια στο Δήμο σας? Βεβαίως, ήδη κόβουμε κάποια δέντρα. Ακολουθούμε το παράδειγμα του κυρίου Κακλαμάνη, του συναδέλφου, ο οποίος έδωσε λύση στο πρόβλημα. Και με το πράσινο τι θα γίνει, κύριε Δημαρχή? Με το πράσινο τι θα γίνει? Mm-hmm. Τι θέλετε να γίνει με το πράσινο? Τι να το κάνετε το πράσινο, κύριε Πέρδα? Το πράσινο το κοιτάς και μετά πας παρακάτω. Η ουσία μας είναι οι θέσεις πάρκινγκ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα θες να παρκάρεις, δεν κάνεις και βλέπεις ένα δέντρο. Θα σε βοηθήσει το δέντρο στο πάρκινγκ? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει, δηλαδή, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου ότι σήμερα δεν υπάρχουν προσωπικότητες. Υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες και σήμερα όπως υπήρχαν και παλιά. Πού τις είδες, μωρέ, πες μου πού τις είδες. Δηλαδή υπάρχει σήμερα ένας παλαιόν πατρών Γερμανός να σηκώσει το λάβαρο και να κηρύξει μια καινούργια επανάσταση, να γλιτώσουμε από τα κακά? Όχι, δεν υπάρχει παλαιόν πατρών Γερμανός, γιατί είναι παλαιόν. Υπάρχει όμως συγχρόνων. Η Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία. Η Ναταλία, η οποία έκανε και αυτή η επανάσταση. Γιατί με το Number One έβγαλε την Ελλάδα έξω, μας έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο και έκανε την επανάστασή στο τραγούδι. Ναι. Αμέ. Αμέ, είναι να το πάμε ονομαστικά. Γιατί δεν το πάμε? Θα μου πεις ότι ο Διονύσης Μακρύς είναι ο διάδοχος του Ορέστη Μακρύ. Μην τρελαθούμε, αγάπη. Γιατί να μην μου. Είναι, βέβαια. Γιατί είναι άσχημο το. Είναι η ζωή μου κόλαση και την έκανε πιο κόλαση. Ναι, η δικιά μου ζωή να δεις τι είναι με αυτά που ακούω. Για να καταλάβω κι εγώ, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το δάσος τελικά? Μα οι θέσεις πάρκινγκ, σας το είπα και θέσεις πριν. Θέσεις πάρκινγκ είναι το δάσος. Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σας ήξερα, ξέρετε, για οικολόγο πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι οικολόγος χρόνια, αλλά ξέρετε τι πρόβλημα δημιουργεί το δέντρο στο Δήμο? Δεν μπορείτε, δεν βάζει το μυαλό σας. Καταρχήν πρέπει να τα κλαδεύουμε. Ύστερα πρέπει να τα ποτίζουμε. Στη συνέχεια έρχεται η άνοιξη, γεμίζουν οι δημότες μας με αλλεργίες. Γεμίζει ο τόπος με κάμπιες. Έχουμε τα προβλήματα του φθινόπωρο που πέφτουν τα φύλλα και βουλώνουν τα φρεάτια. Το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, σκεφτόμαστε μην πάρουμε καμιά φωτιά. Εσείς θα μας πείτε ότι κατουράγγι σκύλι. Βέβαια, λογικό είναι αυτό, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Πέρδα. Μα ουσία είναι ότι οι δημότες χρειάζονται τσιμέντο, χρειάζονται άσφαλτο παντού. Καθαρή, περιποιημένη με τις διαγραμμίσεις τους να βάλουν τα αυτοκινητάκια τους. Εσείς τώρα εκεί δηλαδή κόβετε το δέντρο και θα κάνετε προφανώς ένα πάρκινγκ, μια λάνα. Όχι, τι καθόλου αλάνα. Θα κάνουμε 7 υπόγεια από κάτω. Θα κάνουμε, βάλτε άλλα 3 από πάνω. 5.000 αυτοκίνητα να χωράνε μέσα. 5.000 θα δουλέψουν άνθρωποι, θα φάνε ψωμάκι. Θα φάνε ψωμάκι. Βέβαια τώρα, και ποιος ασχολείται πια με τα δέντρα? Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, στο παιδάκι που δεν έχει πάρκο πια να παίξει, τι απαντάμε, τι λέμε στο μικρό παιδί? Τα παιδάκια πρέπει να καταλάβουν, κύριε Πέρδα μου, ότι προτεραιότητα έχει το πού θα παρκάρει ο πατέρας τους. Όχι σε ποιο πάρκο θα παίξουν, αλλά πού θα παρκάρει αυτά ο πατέρας. Αυτά τα λέγαμε παλιά.
Παλιά λέγαμε περισσότερα πάρκα στην Αθήνα. Τώρα λέμε περισσότερα πάρκινγκ στην Αθήνα, κύριε Πέρδα. Δηλαδή το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους δημότες και στους υπόλοιπους που μας ακούνε, ποιο είναι, κύριε Δήμαρχε? Κόψε κι εσύ ένα δέντρο. Μπορείς. Πού είναι, βρε, μια προσωπικότητα σαν τη Μελίνα Μερκούρη? Δεν υπάρχει αγάπη μου σαν τη Μελίνα Μερκούρη, Θεός χωρέστηνε. Υπάρχει όμως η Ειρήνη Μερκούρη. Η Ειρήνη Μερκούρη. Ναι, αμέ, γιατί κάνεις Ειρήνη Μερκούρη? Τι, ποια, δηλαδή, ποια η διαφορά? Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ η Ειρήνη, τρελαίνομαι. Όταν ακούω Ειρήνη. Ναι, παίρνεις μια ασπιρίνη. Δεν υπάρχει δηλαδή μια γυναίκα σύγχρονη Ελληνίδα. Πάσχουμε σε όλους τους τομείς. Μια συγγραφέας, ας πούμε. Της κλάσης, της Ζων Σαρή. Τη Ζων Σαρή υπάρχει, αγάπη μου. Ποια? Η Έφη Σαρή. Γιατί και αυτή γράφει ιστορία. Τι μου. Γράφει. Η ιστορία γράφει. Γράφει τη θέληση του κόσμου στα παλιά της τα παπούτσια. Τι λες, να αποσυρθεί, ναι, και να μας κάνει τη χάρη. Αυτό γράφει. Σοβαρά. Βρε, πού είναι η προγονή μας? Πού είναι ο Θουκυδίδης? Πού είναι ο Όμηρος? Πού είναι ο Πλούταρχος? Εδώ σε βρίσκω αδιάβαστη. Γιατί? Γιατί ο Πλούταρχος υπάρχει, ζει και βασιλεύει σε μια μαγαζάρα στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είναι τίνκε κάθε μέρα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη. Στα ύψη. Ναι. Στα ύψη ανεβαίνει και μου κοπανάει τάγκ μια στα νεύρα. Σε παρακαλώ. Ναι, Μαρία. Σε παρακαλώ εδώ. Σε αγάπη, παρακαλώ. Δεν έχεις γούστο. Κοίταξε να δεις, όπως και να έχει, δεν μπορείς όμως να μου πεις, ναι, ότι η Αλίκη Βιουκλάκη δεν έχει άξιο διάδοχο. Ποια? Έχει την Κατερίνα Παπουτσάκη. Γιατί έχει κάνει τη σειρά «Έχω ένα μυστικό». Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι άξια διάδοχός της. Ξέρω μόνο ότι όλος ο κόσμος, ναι, σεβάστηκε την επιθυμία της Κατερίνας Παπουτσάκη. Ναι, και τι? Το μυστικό της παρέμεινε μυστικό. Άνθρωπος δεν βλέπει τη σειρά. Είσαι κακιά. Δείτε στις ενδείξεις με τον Νίκο Στεφανίδη. Τώρα σε εκπτώσεις κάνουν 50%, μισή τιμή. Δείτε, αλλάζουν τις τιμές. Το έχει πιο εγώ 50 ευρώ, βάζουμε το σπίτι. Χωρίς. Τη νέα τιμή. Για να φύγουν, να ξεστοκάριζε, παιδί μου. Στα δύο μπλουζάκια, δίνουμε ένα δώρο, κάνουν προσφορές. Δείτε, δωροδοκούν τον κόσμο. Ό,τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να σου μείνω που στα βάνεις στο κατζίδες, πάρνω με το πιλό. Και αν έρθει τώρα κάποιος φουκαράς και δεν έχει λεφτά, όσο σε παίρνει και 5 και 10 ευρώ θα του κόψεις, θέα, θα του κόψεις. Ας μην βγάλεις τίποτα, θα του πεις, θα σου δίνω. Δείτε και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Τι έγινε? Δεν μου κάνει χρυσό. Δεν σε κάνει. Ευχαριστώ. Είναι one size αυτό. Λίκρα είναι. Δεν τις κάνει. Πρόσφατα γίνεις αμπιτονιέρα και μετά θες να βάλεις και κολάν. Αυτό είναι. Δεν τις κάνει. Αυτό μπαίνει στη θέση του. Δείτε, το βάζει πίσω στο ράφι χωρίς να το πλύνει πρώτα. Όλη η αλήθεια για τα καταστήματα ρούχων. Τι τεχνάσματα χρησιμοποιούν, τι σκαρφίζονται για να ξεστοκάρουν, πόσο επικίνδυνα είναι τα ρούχα που αγοράζουμε. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή μας εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον Λάκη. Ο Λάκης είναι ένας ακόμα κομπάρσος της καθημερινής μας ζωής που μπαίνει συνέχεια σπίτι μας, αλλά πάντα με άλλη φωνή και διαφορετικό πρόβλημα. Γιατί ο Λάκης είναι τηλεφωνάκιας. Βέβαια, με έχει στήσει λιγάκι. Θα πιω τον καφέ μου. Ναι. Βέβαια. Ναι. 1.600 ευρώ για δύο παρακίνηση υπηρεσιών. Εγώ την έγκυο. Την έγκυο, όπως θέλετε. Έγινε. Θα τα πούμε σε καμιά ωρίτσα. Κύριε Χατζηδάκη μου, χίλια συγγνώμη που άρχισα. Μια βλέπετε. Έχεις δουλειές, ε. Ναι, καλά, δεν προλαβαίνω. Αυτά τα κινητά είναι της δουλειάς σου. Εννοείται, με παίρνουν συνέχεια την αγκαλωτή. Σε ό,τι έχω βάλει στο αθόρυβο, δεν θα ενοχλήσω, πιστεύω, τον κύριο. Για πες μου, Λάκη, πώς ξεκίνησε αυτή τη δουλειά? Την περίεργη δουλειά, πραγματικά. Θα σας πω, όλα ξεκίνησαν από μια πραγματική ιστορία. Mm-hmm. Εγώ τα είχα πριν 15 χρόνια με την Ποπίτσα. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία σχέση και πηγαίναμε για γάμο. Γυρνάω μια μέρα σπίτι και τη βλέπω καβάλα στον πατέρα μου. Την Ποπίτσα? Την Ποπίτσα. Έχασα την γη κατά τα πόδια μου. Καβάλα. Καβάλα, κανονικά σας λέω, μου φύγε το τακούνι μου, φύγε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και πάνω στην απόγνωσή μου, πήρα τηλέφωνο στον κύριο Μικρούτσικο. Έκανε τότε εκείνη την εκπομπή με τα σώψυχα. Ψυχολογική μου. Μπράβο.
Πήρα να τα πω, να μου φύγουν. Η εκπομπή πήγε φυσέκι. 82% έκανε. Όπως τα ακούτε. Και με χρησιμοποίησε όλη την εβδομάδα. Είδε ότι είχε επιτυχία ο άνθρωπος. Και εκεί πήρα και το πρώτο μου χαρτζηλίκι. Να, ναι, Εγώ είμαι ρολίστας. Έχω κάνει το χέρο, έχω κάνει το παιδάκι, έχω κάνει πάρα πολλούς ρόλους και πιστεύω τους κάνω και με επιτυχία. Κάνεις και τη γυναίκα, ας πούμε και γυναική. Στην αρχή δεν γινότανε, προσπάθησα να αλλάξω τη φωνή μου, αλλά είχα πρόβλημα. Στη συνέχεια όμως, χάρη αυτήν εδώ την καταπληκτική εφεύρεση, αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο αλλοιώνει τη χρειά της φωνής. Δουλεύει σε 4 διαφορετικές οκτάβες, το ακουμπάς εδώ και μπορείς να κάνεις τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδάκι. Κάνε λίγο γυναίκα, μπορεί να κάνει λίγο. Σας παρακαλώ τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ήθελα μόνο στο τηλέφωνο. Είναι καταπληκτικό, το ρυθμίζεις όπως θες. Και έτσι κέρδισα δηλαδή, άνοιξε για μένα ορίζοντας τα διπλά λεφτά. Βγάζεις πολλά λεφτά τώρα, φίλε. Βγάζω πολλά. Και τώρα που έχουν γίνει και της μόδας όλες αυτές οι εκπομπές με τα τηλέφωνα, πραγματικά καταρχήν δουλεύω όλη την εβδομάδα. Ξεκινάω το πρωί, πηγαίνω στο Ελλάδα τον παίζει. Μετά πηγαίνω στο Αξίζει να το πιεις, πηγαίνω στο Super Fiar, Σαββατοκύριακα στο Star Weekend. Δεν σταματάω ποτέ. Είναι πολύ καλά, είμαι ευτυχισμένος. Το μόνο πρόβλημα σε αυτή τη δουλειά είναι ο διχασμός της προσωπικότητας, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τη μια στιγμή καλούμε να κάνω, ας πούμε, μια παχύσαρκη γυναίκα 190 κιλά, η οποία πάχει μια ερωτική απογοήτευση. Και με τα βουλημία, ας πούμε. Ναι, και σε μισή ώρα μέσα πρέπει να είμαι η προδιετία Star Ελλάς, η οποία είναι στα ζήτητα και γι' αυτό έχει πάθει νευρική ανορυξία. Εγώ τους βιώνω τους ρόλους. Ξέρετε τι είναι αυτό. 160 κιλά διαφορά σε μισή ώρα. Δεν είναι απλό αυτό. Εδώ λένε, ας πούμε, και 5 κιλά να δυνατήσεις, ξέρω, σε ένα μήνα είναι πολύ. Τι μου λέτε τώρα. Φαντάζομαι τώρα να χάσεις 160 κιλά σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα. Μου φεύγει το μυαλό μου. Απορριθμίζεται όλο το σύστημα, όλος ο οργανισμός. Κανονικά. Τρελαίνεται το βιολογικό μας ρολόι. Αφήστε, μην τα λέμε αυτά, εντάξει. Ναι, όχι, είναι σοβαρό, γι' αυτό το λέω. Για πες μου, Λάκη. Λάκη, ποιο είναι πατέρα, κύριε. Εγώ είμαι Βαρβάρ και ψάχνω να βρω το σύζυγό. Έφυγε με μία από την Ουκρανία, με συγχωρείτε. Γιάννη, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εξαρθρώθηκε σπήρα παιδικής πορνογραφίας από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγκέφαλος της σπήρας φέρεται δυστυχώς γνωστός αρχιμανδρίτης, ενώ στο κύκλωμα εμπλέκονται γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, ένας αξιωματικός του στρατού, επιχειρηματίες και άλλα άτομα, όλοι υπεράνω πάσης υποψίας. Γεια σας, με λένε Πέτρο και αυτή είναι η πρώτη μου φορά. Στον καιρό, εννοείται. Στα βόρεια και στα ανατολικά προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και σκληρά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται μέχρι και ισχυρές χιονοπτώσεις. Ό,τι πρέπει δηλαδή για κρύο, καιρός για τρίο. On est tout seul au monde. Για την κομμενάρα την Αττική μου προβλέπω νεφώσεις και βροχές. Οι άνεμοι θα τη φυσάν νοτιοανατολικά 6 με 7 από φόρο. Ίσα ίσα δηλαδή να μην χαλάσουν το μαλλί. Όσο για την ερωτική Θεσσαλονίκη προβλέπω καταιγίδες. Τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ανέβω εγώ επάνω, οπότε θα φτάσει τους 38. Είμαι ο Πέτρος και μόλις τελείωσα τον
γκόμενα. Γιατί στα άλλα δεν είμαι και τόσο γρήγορος. Ακολουθούν διαφημίσεις. Εσύ εδώ, πώς το για ώρα? Πάτε τέτοια ώρα έρχομαι, κύριε. Ντρέπομαι. Όχι που με βλέπεις να σιδερώνω, αλλά για αυτό το φουκαριάρι τον πρωθυπουργό που τον φέραμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Είναι κομμένο και το τηλέφωνο, να έπαιρνα ένα κέτενιγκ, να παραγγείλω λίγο χαβιάρι, ένα σολομό να σε τρατάρω. Πάρ' το από το κινητό μου. Ή από αυτό, το χωρίς καλώδια, μετά από όλα αυτά που γίνομαι τις υπηκλοπές, δεν θα είσαι καλά. 11 και 3 και 60 και 60. Λοιπόν, Τάκη, έχεις φτάσει στο κρίσιμο σημείο για να κερδίσεις 10 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα μου έλεγες λοιπόν, πιστεύεις ότι τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ομάδα σου, ο Ολυμπιακός, τα έχει κερδίσει όλα τίμια? 100% τι. Η απάντησή σου δηλαδή είναι ναι? Τι. Για να δούμε. Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια. Μπράβο, μπράβο! Είναι καταπληκτικό. Και τώρα πάμε στο τρίτο και πιο δύσκολο επίπεδο για τις 25.000 ευρώ. Τέσσερις ερωτήσεις. Τι θέλω να σου πω, είστε όλοι Ολυμπιακοί, εσύ και η παρέα σου από μικρή, ε? Τσιριγκάκια είμαστε. Και μου είχες πει στο διάλειμμα ότι πριν από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όντως, ντύνεις τη γυναίκα σου με ρούχα του Παναθηναϊκού και κάνετε σεξ. Εντάξει. Εντάξει, έτσι μας αρέσει. Για γούρι το κάνεις? Για γούρι, γιατί κι εγώ φτιάχνομαι. Ναι, ναι. Και το μωρό μου την ώρα της πράξης φωνάζει έτσι, α, ο Πειραιάς, έτσι, α, συνεχίζεις, καταλάβαμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Μας αρέσει. Θεωρείς, 12η ερώτηση, ναι, θεωρείς, ναι, Τάκη, ναι, ότι οι επιλογές του Προέδρου σας είναι πάντα σωστές? Πάντα, ο Πρόεδρος δεν κάνει ποτέ λάθος. Ναι, άρα. Φταίει, τι, πλάκα. Για να δούμε. Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια. Μπράβο! Μπράβο! Μα είσαι καταπληκτικός παίκτης. Πάμε αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Πάμε. Σε τόσο κοντά στις 25.000 ευρώ, μπράβο, σου μένει μία ερώτηση, φίλε μου. Έχεις πανηγυρίσει ποτέ γκολ του Παναθηναϊκού? Αν είναι δυνατόν. Εγώ? Ναι, εσύ. Του Παναθηναϊκού? Ναι. Όχι, ποτέ. Η απάντησή σου είναι όχι, λοιπόν. Βέβαια, όχι, ποτέ. Για να δούμε αν μας λες αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που απάντησες είναι... ψέμα. Έτρεξε φτυλισμένε! Πανηγύρισε σκότου βάζελου! Αν σου ξανακάτσω, ρε, να με λένε Κέλλη! Όχι, ρε, παιδιά. Ρε, σε ένα ευρωπαϊκό ήτανε. Ήμουν αλιάρδα, σουρωμένος, ρε, παιδιά. Τάκη, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά τα χασες όλα. Κυρίες και κύριοι, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί. Πιάστα κανένα, ρε. Πιάστα κανένα, ρε. Τάκη, την οικονομική κρίση, φίλες μου. Αφού δεν θα έχουμε βρακή να βάλουμε σε λίγο, ας κάνουμε αυτό που κάνει η φίλη μου η Αμάντα, που τους έχει πάρει όλους.
Ας καταργήσουμε το βρακί. Είναι απελευθέρωση, σεξουαλικότητα και δείχνει πως είμαστε πάντα έτοιμες για πόλεμο. Για ερωτικό πόλεμο που τόσο έχουμε ανάγκη εμείς τα όμορφα κορίτσια της Τσιμεντούπολης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στην πιο ερωτική στήλη της πόλης. Κάθι Πάντσο. Είχα ήδη 36 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα να κάνω σεξ και ήμουνα σε απελπιστική κατάσταση. Ένιωθα τόσο παραμελημένη από τον τεράστιο. Βγήκα να αγοράσω κάτι υπέροχα παπούτσια που είχα δει. Μήπως και ξεχαστώ. Never know how much I love you. Ο πολιτής ήταν ένας πραγματικός κούκλος. Με ερέθησε πολύ καθώς άγγιζε τα πόδια μου. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το νομεράκι, πανέμορφή μου, Δεσποινής? Πρέπει να του αρέσω. Βούρς τον μπατσά. Πολύ ωραίο το νομεράκι. Και αυτό το τατουάζ που έχετε εδώ στο λαιμό, και αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κι άλλο? Ναι, έχω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, αλλά σε απόκριφο σημείο. Τι σύμπτωση. Κι εγώ έχω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη σε απόκριφο σημείο. Πάμε να σας τον δείξω. Μα τον είδα ήδη. Ο Τζίμις Πανούσης δεν είναι? Χριστέ μου, ένιωσα τόσο ντροπιασμένη. Είχα ξεχάσει ότι δεν φορούσα βρακάκι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέφτε στα γόνατα, ας πούμε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω? Δείτε όμως, επηγόντως, το θα φάμε πακέτο αυτή τη βδομάδα. Ο κύριος Μίλτος θυμάται τα παλιά και στέλνει πακέτο σε ποια? Καλά καταλάβατε, στην Πέπα Πίτα. Είναι τρομερό. Αχ, θα ζημιθούνε τα παλιά. Θα αγαπηθούν ίσως ξανά. Ποιος ξέρει? Who knows, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Μόνο στο θα φάμε πακέτο. Τι είναι αυτά? Μια ανδρική κάλτσα τρύπια και μια πίτα με κρεμμύδια. Εσείς, κύριε, εσείς μου τα στέλνετε αυτά, κύριε? Αυτά τα... Πρώτη φορά σας βλέπω, άνθρωπέ μου. Πρώτη φορά με βλέπεις. Για κοίτα με λιγάκι, άλλαξα λίγο το μαλλί, το έκανα περμανάτ λιγάκι. Ποιος είστε? Ποιος είμαι? Ο Μίλτος δεν είμαι? Ο Μίλτος. Ο Μίλτος. Α, κύριε... Ο Μίλτος είμαι, κοριτσάρα μου. Χίλια συγγνώμη, δεν σας ξέρω. Την κάλτσα γιατί στην έστειλα, δεν σου λέει κάτι η κάλτσα? Δεν μου λέει, και μόνο που μυρίζει. Τη μυρωδιά μου δεν τη θυμήθηκες? Τι λέτε, άνθρωπέ μου? Που πέφταμε στο κρεβάτι και κάναμε έρωτα. Εγώ με σας. Και έπεφτα με τις κάλτσες και μου έλεγες, Μίλτο, με τις κάλτσες έχεις πέσει στο κρεβάτι. Εγώ με σας, κύριε μου. Ποιο, ναι, με άλλον, ναι. Τι λέτε, κύριε, εγώ κάνω διεθνή καριέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, το έμαθα. Μετά πηγαίναμε στην καντίνα απέναντι στον Αργύρι και έτρωγες πάντα σουβλάκι με διπλό κρεμμύδι. Πρώτη φορά το ακούω αυτά, κύριε. Μήπως κάποιο άλλο χαρακτηριστικό, κάτι να μου πείτε, να εσύ, μου δείξετε? Εσύ έτρωγες τα κρεμμυδάκια και ρεβόσφινα μετά και γελάγαμε. Μα σας παρακαλώ, δεν θυμάσαι? Η Πέπα Πίτα δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αγάπη μου, Πέπα μου, γλυκιά μου, λείψες ρε Πέπα. Τι λέει? Είμαι άντρας και δεν με περνάει. Τι να σου δείξω? Να σου δείξω κατευθείαν να θυμηθείς? Θες να σου δείξω? Να σου δείξω να θυμηθείς? Δείξε, να μου, σου ξέρω δείξω, εγώ. Ορίστε να δες. Με θυμήθηκες τώρα καθόλου? Δεν με θυμήθηκες καθόλου? Μίλτο! Αχ, Μίλτο! Με θυμάσαι? Ο Μίλτος! Αχ, τι να κάνω, θα τρελαθώ, θα γράψω τρία τραγούδια, Μίλτο μου! Με θυμήθηκες! Έβρε τώρα, σε θυμήθηκα! Το πακέτο το είδες! Αχ, κύριε Χατζηδάκη, είχατε δίκιο, θα φάω ένα πακέτο, να! Αχ, να φύγουν οι τείχοι, καλέ, πού είναι, πού τον έχετε? Μίλτο! Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φτιαχτό ουσιαστικά θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη βία στα γήπεδα. Να δούμε τι παραμύθι είναι αυτό, ποιος το πλασάρει καλά. Μούφα. Ποιος συμφέρει να πουλάει η βία στα γήπεδα? Υπάρχει βία στα γήπεδα αρχικά?
ή μήπως είναι προβοκάτσια που είναι κατασκευασμένο και εξυπηρετεί τους σκοπούς άλλο κάποιο άνθρωπο. Λοιπόν, για στο στόμα σου, αδερφέ, γιατί πιστεύω ότι αυτοί που κάνουν την πιο μεγάλη συνέντευξη και κύριοι είναι οι δημοσιογράφοι. Εσείς λαμόγια που μας ακούτε και μας βλέπετε τώρα και λέτε τι λένε αυτοί. Χαλάνε το επάγγελμα, αλλά εδώ εμείς είμαστε καλά, λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γιατί είμαστε διαβασμένοι και τα έχουμε δει όλα εκ των έσω. Είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, ρε, να μην το ξεχνάμε αυτό το λέμε. Εγώ ψέματα. Αυτό να βγει μπροστά, ξέρω ψέματα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, τι έγινε στην Πάτρα, ξεκινήσει η ιστορία τώρα από εκεί. Με το Βόλεϊ να πούμε για συγκεκριμένα. Με το Βόλεϊ να για συγκεκριμένα. Το Βόλεϊ 8 που ήταν εκεί. Βγήκαν εκεί, είπανε ότι καλά τα κάνανε λαμπόγιαλο, λέει, και σπάσαν όλη την πόλη την Πάτρα. Παθναίκη με τους Ολυμπιακούς. Δεν τρέπεσαι για πράγματα τέτοιες άκρητες. Δηλαδή τι να μην διαφωνούν οι φίλαθλοι μεταξύ τους. Μαζεύονται οι φίλαθλοι. Γιατί πας στο γήπεδο, πας για να πεις τη γνώμη σου. Να πεις τη γνώμη, πας να ξεσπάσεις, να πεις την αλήθεια, να πεις αυτό που έχεις μέσα σου και σε κύριε. Αυτό να το εκφράσεις. Και επειδή να πούμε μαζευτήκαν εκεί πέρα τα παιδιά, δηλαδή συγγνώμη να πω κάτι. Λένε κάψα την Πάτρα. Ποιος? Έχουνε σχέση Μολότεφ που πέσανε στην Πάτρα με τις Μολότεφ που πέσανε στην Αθήνα. Δεν ξέρω κανένα πλανάκι ρε, να καταλάβουνε τι έγινε. Που θα μας πούνε εμάς να πούμε. Την κάνανε Αθήνα την Πάτρα. Έτσι φοράγε την Πάτρα Αθήνα. Τώρα μιλάμε τώρα για πέντε να πούμε φεγγαλικά και δύο κροτίδες. Ρίξανε δύο κροτίδες στα παιδιά και δύο σπροξίες να πούμε. Κάτσε. Και πλακώσαν οι άλλοι να πούμε μετά τα γρηγόνα και πάμε. Α, μπράβο, τώρα έπιασες την καρδιά του προβλήματος, την άγγιξες. Γιατί εκτός από τους δημοσιογράφους. Τα μάτια αστυνομία είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα, κυρίε και κύριοι. Κυρίε και κύριοι, πήγε του κακού. Διότι τι έγινε, βγήκαν οι φιλάθροι και λένε ρε, πάλι λέει να πούμε, λένε Παθναγή, σα τη χαρίσανε την νίκη στου Ολυμπιακού. Και τσαντίζει ο Ολυμπιακό και του λέει, άντε ρε που μα τη χαρίσανε. Είπε άντε ρε. Ναι, και επειδή του είπε άντε ρε, να πούμε και τον έστρωξε λίγο, α, του ρίξε μια μούτσα. Ναι. Τσαντίστηκε ο άλλο να πούμε και τον έστρωξε για αυτό. Και έτσι έγινε όλη η μανούρα. Εσύ δηλαδή ποιος πιστεύεις ότι φταίει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Είχα δίκιο Ολυμπιακή. Άντε ρε. Εμένα μου λες άντε ρε. Εντάξει, είμαστε φίλοι. Πώς να μου σου πω άντε ρε. Αφού δίκιο είχαμε. Φίλοι από αυτό και το καντήλι. Κάτσε μεγάλε. Τώρα άντε ρε να πάρουμε το αθάρι τα ξαφνικά να πούμε. Αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ ρε. Άντε ρε να πάρα πει στους ομοίους σου ρε, Λινάτσα. Άντε ρε. Να πάτε να μιλάτε ρε. Να μιλάτε εσύ. Να πάτε να μιλάς εσύ ρε. Να. Εμένα να. Να. Να ρε. Εμένα εσέρα, να. Τώρα τι θέλεις, να γίνει κανένα μαγελιό. Ναι, να γίνει μαγελιό ρε. Τι πες ρε. Γιατί κολώνω. Εγώ κολώνω. Άντε σε μαγαζίες έξω ρε. Έξω που, έλα έξω αν είσαι άντρες. Να, να μου λες εμένα τέτοια πράγματα, γιατί συνδυνιάζουμε να παίρνω στο κεφάλι. Μη μου τι κάνεις τώρα εμένα να μην το ξυλώσω εγώ. Πέτα στα μπουκάλια της εκπομπής σου, Ζαρκού. Τι τόσο ρε παλέκα, ρε. Λέβη πάσου, ο Σταντός. Τόσο ρε γαμπιδί. Ακολουθούν διαφημίσεις. Βγάζεις καλά φράγκα ρε, είσαι κι εσύ σαν τους άλλους, 700 να πούμε, κολλημένος. Εγώ ούτε 700 δεν είμαι κύριε, είμαι 47 ετών απολυμμένος, άνεργος. Γιατί σε είδα με την αντίκα να πούμε και την κάρτα να ξύνεις και λέω θα είναι συμβασιούχος ο άνθρωπος και θα παιδεύεται με τα χαρτζηλίκια. Ήμουν συμβασιούχος κύριε, τώρα δεν είμαι, τώρα δεν έχω να φάω. Και αν είναι έτσι, τι παίρνεις ταξί ρε φιλαράκι, πάρε ένα κολολοφορείο εκεί πέρα να κάνεις τη δουλειά σου. Θα το έπαιρνα, αλλά πώς θα το πάρω. Αφού δεν έχω φράγκο, πώς θα πληρώσω το εισιτήριο. Τι, και εμένα πώς θα με πληρώσεις ρε, με τις ξυσμένες κάρτες. Δεν θα πάρεις μία ρε, ταξιπειράτης, Πανόρμου και Κηφισίας, γωνία και Σβέλτα. Μάλιστα κύριε. Γίνε και εσύ ταξιπειρατής. Και κινήσου απεριόριστα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια ευγενική προτροπή του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η αστυνομία έχει αλλάξει πρόσωπο. Κανένας δεν πιστεύει πλέον ότι τα ΜΑΤ κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Είναι πεπισμένος κάθε νέος πως ο αστυνόμος μπορεί να είναι φίλος του. Είναι αφελές να νομίζει ότι οι σφαίρες έχουν στόχο το πρόσωπο του πολίτη. Ο Δεκέμβρης το απέδειξε περίτρανα. Πάρ το αλλιώς. Ο Δεκέμβρης το απέδειξε περίτρανα. Οι σφαίρες έχουν στόχο το πρόσωπο του πολίτη. Είναι αφελές να νομίζει κανείς ότι ο αστυνόμος μπορεί να είναι φίλος του. Είναι πεπισμένος κάθε νέος
πως τα ΜΑΤ κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Κανένας δεν πιστεύει πλέον ότι η αστυνομία έχει αλλάξει πρόσωπο. Σας μάθαμε και από την καλή και από την ανάποδη. Μια ευγενική προσφορά του Μπελά TV για την προστασία του πολίτη. Δεν τσουζεί. Όχι, δεν παράδει, ναι. Εντάξει, να μεγαλώσεις. Για χαρά, για χαρά. Λεπέδι, εγώ είμαι εντάξει. Γεια σε, δεν έχεις δικάκι του Δράκουλα δέρμα. Εντάξει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τελικά οι φιλάθροι τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό είναι, κύριε. Αφήστε τους στην ουσία να συνοηθούν. Αυτός είναι ο αθλητισμός, ρε. Αυτή είναι όλη η ουσία του Κούστα να πει. Πιάστε τα παιδάκια να σπάσουν εκτροτά. Τα κάνουν τώρα, πότε θα τα κάνουν, ρε. Όταν μεγαλώσουν και γίνουν υπουργοί και βουλευτές. Κάτω, λέω. Γεια σου, ρε, φιλαράκι. Ο πρόεδρος της Βουλής, Παπόδα, κύριος Δημήτριος Σιούφας, συνάντησε το πρωί τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, ο οποίος και ζήτησε την βοήθεια των Ελλήνων βουλευτών ώστε να εκπαιδεύσουν και να επιμορφώσουν τους αντίστοιχους Ιρακινούς βουλευτές στα πρότυπα που λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός στη χώρα μας. Στη χώρα το κλέφτε. Προσκαλούμε να έρθουν στην Ελλάδα συνάδελφοι βουλευτές από την ομάδα φιλία του κοινοβουλίου σας. Και για να τους φιλοξενήσουμε, αλλά και για να δουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα. Ο Ιρακινός εκπρόσωπος δήλωσε χαρακτηριστικά: σας θαυμάζουμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον ελληνικό λαό. Έβγε. Μπράβο. Το πιο κεφάτο, το πιο γαμπάνο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, η ζητούμενη λέξη σήμερα είναι κοτσάνα. Απαγορευμένες λέξεις είναι μπαρούφα, σαρδάμ, τούβλο, μαργαριτάρι, άτζελα Δημητρίου. Πάρτε θέσεις, οι παίχτες μας έτοιμοι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Wow. Ρόμπα Ξακούμποτη. Η στιγμή της αλήθειας. Ναι, παρουσιάστρια. Μανολίδου. Ναι, σύζυγος. Σύζυγος. Μπουμπούκος. Ναι, ουδέτερο. Ουδέτερος μπουμπούκος. Ναι. Μπουμπούκι. Ναι, από κάτω. Από κάτω. Από κάτω. Από κάτω από το μπουμπούκι. Ναι. Κοτσάνι. Ξυλικό. Κοτσάνα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, κερδίσανε το επόμενο πάτκο. Πιο πολλά λεφτά, πιο πολλά δώρα. Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι προσκαλέσαμε εδώ Ιρακινούς βουλευτές προκειμένου να εκπαιδευτούν από τους δικούς μας? Βέβαια είναι αλήθεια, κύριε Καούρη. Τους προσκάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Σιούφας, και οι Ιρακινοί βουλευτές ανταπεκρίθησαν αμέσως, απεδέχθησαν την πρόταση του κυρίου Σιούφα. Με συγχωρείτε, Υπουργέ μου, που επιμένω, αλλά πιστεύετε σε θέση, οι βουλευτές οι δικοί μας είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν τον οποιονδήποτε? Μα κύριε Καούρη, συγγνώμη, εάν δεν είμαστε εμείς σε θέση, που είμαστε μια χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία, ποιος είναι σε θέση? Δηλαδή είναι τυχαίο ότι αναφέρθηκαν σε εμάς? Από εμάς ζήτησαν βοήθεια. Δεν πήγαν στη Γερμανία, δεν πήγαν στη Γαλλία, δεν πήγαν στην Αγγλία. Και μάλιστα είναι ενθουσιασμένοι. Αν δείτε δηλαδή τα μαθήματα πώς γίνονται, είναι καταπληκτικό. Τι έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα? Βέβαια, καθημερινή επιμόρφωση, μαθήματα είναι ενθουσιασμένοι, κάνουν σαν μικρά παιδιά. Έχω φέρει και μια κασέτα να δείτε. Σοβαρά? Ναι, γιατί δεν μπορώ να σας περιγράψω εγώ έτσι. Δηλαδή με τα λόγια δεν λέγεται. Την έχετε δώσει στο κοντρόλ? Βέβαια, βέβαια. Να πέσει αμέσως το βίντεο του Υπουργού. Η κασέτα του, γρήγορα. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω που ήρθατε εδώ. Σαλάμ αλεϊκούμ. Σαλάμ αλεϊκούμ. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντησή μας και αυτό είναι το πιο βασικό μάθημα που θα κάνουμε, διότι στο μάθημα αυτό θα μάθουμε τη λέξη κλειδί. Είναι η λέξη μίζα.
Μίζα, επαναλάβετε μαζί μου. Μίζα. Νόμισα, μίζα. 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 Αυτό είναι. Δεν θα κάνετε τίποτα πριν σας πούν αυτή τη λέξη. Υπουργέ. Αυτή είναι η βασική λέξη. Δεν θα κάνετε τίποτα. Υπουργέ, ούτε ρουσφέτη. Και ρουσφέτη, ειδικά αυτή. Επειδή χθες κάναμε στο θεσινό μαθημά τη λέξη ρουσφέτη, πάραμε θα την αμολάμε έτσι. Πότε είπαμε ότι θα κάνουμε ρουσφέτη? Όταν αυτός που ζητάει είναι δικό μας παιδί. Αλλά με ούτε δεν τα δούμε, αλλά... θέλω να σου πω ότι θα πας μπροστά, πραγματικά, γιατί είσαι πάρα πολύ ταλαντούχος. Κάνεις, εάν είσαι ένα-δυο χρόνια, σε βλέπω να παίρνεις υπουργείο. Μάλλον υπεχοδέη ανάπτυξη θα πάρεις. Μίζα. Μίζα, μπράβο αυτό. Πάμε. Μίζα. Μίζα. Αλλά μου, στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε αύριο, θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή και θα μάθουμε δύο πολύ βασικά πράγματα. Πώς να φωνάζουμε πάρα πολύ στα τηλεοπτικά παράθυρα να ακουγόμαστε μόνο εμείς. Αυτό είναι το πρώτο μαθηματάκι. Και το δεύτερο, πώς θα ρίχνουμε λάσπη στους αντιπάλους μας. Το μπούλο τώρα. Αλλά μου, υπέροχο, συγχαρητήρια, Υπουργέ μου. Μιλάτε και αραβικά, έχω πάθει πλάκα. Εντάξει, 136 γλώσσες μιλάω. 136. Ναι, αλλά επειδή δεν τις χρησιμοποιώ καθημερινά, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω 124. Συγχαρητήρια, δηλαδή εντυπωσιάστηκα. Ναι, και ναι. Να σας ρωτήσω, από τους Ιρακινούς φαντάζομαι θα πάρουμε και κάποια ανταλλάγματα. Έτσι, λίγο πιο φθηνό πετρέλαιο, κάνα φορτηγό με άμμο, κάτι θα πάρουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη, ας πούμε, πολιτιστική προσφορά σε αυτή τη χώρα. Mm. Έχει συνοηθεί ήδη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να στηθούν αγάλματα σε όλο το Ιράκ επιφανών Ελλήνων, αρχής γενομένης από το Μεγαλέξανδρο. Ναι. Έχετε ακούσει για το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω στα αυγά θα το βάζανε. Αλλά και... Έγινε μια αλλαγή, γιατί εμείς προτείναμε τον Κώστα Καραμανλή, ναι. Αλλά οι άνθρωποι πελόγησαν και ήθελε γύρω στους 18 τόνους μάρμαρο. Και επειδή είναι χτυπημένη αυτή η οικονομία αυτής της χώρας, αυτή τη στιγμή είναι σε άσχημη κατάσταση. Τώρα συγκροτείτε το γραμμή, ναι, λέτε. Τους είπαμε να διαλέξουν και διάλεξαν τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Σιούφα, λόγω αναστήματος, καταλάβατε. Γιατί με ένα μαρμαράκι σας σκαλοπάτι καθαρίζουνε. Μάλιστα. Υπουργέ μου, πραγματικά εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ. Αλέκουμ σαλάμ. Μα είναι δυνατόν. Μα με εκθέτετε. Όχι, ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, λόγω τεχνικών προβλημάτων στα computers του σταθμού μας, θα μου επιτρέψετε. Εξαρθρώθηκε σπήρα παιδικής πορνογραφίας από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο πρόεδρος της Βουλής, κύριος Δημήτρης Σιούφας, συναντήθηκε το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, ο οποίος και ζήτησε τη βοήθεια των Ελλήνων βουλευτών, ώστε να εκπαιδεύσουν και να επιμορφώσουν τους αντίστοιχους Ιρακινούς βουλευτές στα πρότυπα που λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός στη χώρα μας. Ο Ιρακινός εκπρόσωπος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σας θαυμάζουμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο!» Είμαι ο Πέτρος και μόλις τελείωσα το κενό. Γελάτε ρε. Πω, πω ζημιά, Θεέ μου. Ήταν τώρα δελτίο καιρού αυτό, ρε. Σε ρωτάω, παιδάκι μου, ήταν δελτίο καιρού. Τι να τους πω τους μεγαπλήξους που είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ μαζί τους. Για τώρα, πατέρα, δελτίο καιρού δεν θέλαν ήταν. Τολμηρό δεν θέλαν ήταν. Πρωτότυπο δεν θέλαν ήταν. Τότε γιατί γκρινιάζεις? Τι γκρινιάζω? Να μην ξανασχοληθείς με τίποτα. Κατάλαβες, γι' αυτό γκρινιάζω. Οχ, μεγαπλήξιος. Ναι, δεν μ' αφήνετε κι εσείς, μωρέ, στην ησυχία μου. Συμφωνώ μαζί σας. Εσύ, τι...